Σκηνές απείρου κάλους με νεαρές βουλγάρες να ψαρεύουν πελάτες μέρα μεσημέρι στη μέση του δρόμου. Είναι η καθημερινή πραγματικότητα στην Αμουδάρα, με τους κατοίκους της περιοχής να αγανακτούν για όσα εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια τα δικά τους αλλά και των μικρών παιδιών. Στην περιοχή όλα αυτά είναι αρνητικά. Υποβαθμίζουν, θεωρώ, την περιοχή και είναι και τα παιδιά που γεννώνται, βλέπουν εσείς και ρωτάνε τι είναι, τι κάνουν. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα σωστό βήμα. Θέμα να μην ξαναέρθουν. Οι νεαρές βουλγάρες έχουν μετατρέψει σε στέκη αγοραίου έρωτα το δρόμο μπροστά από γνωστό πολυκατάστημα αλλά και γειτονικό παιδικό σταθμό. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο χθες, καθώς οι νεαρές γυναίκες ηλικίας 24 έως 34 ετών με άσεμνες χειρονομίες προκαλούσαν διερχόμενους οδηγούς να τις ακολουθήσουν για τα περαιτέρω, είτε στην παραλία είτε στα καλάμια στη γειτονική αλάνα, σε απόσταση αναπνοής από την είσοδο του πολυκαταστήματος. Θεωρώ ότι πρέπει να εξαλειφθεί, διότι αυτές οι κοπέλες δεν πιστεύω ότι τη χάνουν να κάνουν εξετάσεις και να είναι τόσο πολύ. Και βλέπω και αρκετό κόσμο και πηγαίνει, λοιπόν λογικό είναι να, αυτό που κάνανε. Περαστικός που εξοργίστηκε κάλεσε την αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα οι τρεις βουλγάρες κατέληξαν στα κρατητήρια κατηγορούμενες για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Περνάνε πολλοί κόσμος, οπότε και εμείς από μόνοι μας μπορούμε, σημαίνουμε, βλέπουμε κάτι να ενημερώνουμε, να κυνηγάμε την όλη κατάσταση. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι σίγουροι ότι οι βουλγάρες θα επιστρέψουν στα πόστα τους μόλις αφαιθούν ελεύθερες και ζητούν συστηματική παρουσία της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ είναι πολλοί και εκείνοι που επισημαίνουν ότι δίπλα τους βρίσκονται πολλές φορές ακόμη και ανήλικα κορίτσια. Δεν εξαλείφεται με μια φορά. Έχουν κάποιο θράσος. Θα ξαναεμφανιστούν. Άρα να έρχεται η αστυνομία δηλαδή και οι πολίτες να το καταγγέλουν. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να καταγγείλω κάτι, αλλά περνάω τακτικά από εδώ και βλέπω, έτσι. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στο μετόπισθεν που λένε, αλλά πιστεύω ότι λογικό είναι να έρχεται. Σήμερα οδηγήθηκαν στο αυτόφορο που θα δικαστεί η υπόθεσή τους αύριο το μεσημέρι, ωστόσο παραμένουν κρατούμενες αφού δηλώνουν ότι δεν έχουν διεύθυνση κατοικίας. Γι' αυτό και αποφασίστηκε να επιστρέψουν στα κρατητήρια.